Λίγο πριν τον Απρίλιο. Βασικά, Μια ο Απρίλιο έφτασε ουσιαστικά. Και τι έχουμε τον Απρίλιο, Άνοιξη, Φύση, ε! Καθόμαστε και συζητάμε. Αρχίζει ή Άνοιξη, σίγουρα κατά μία έννοια. Ε, βέβαια, ναι, ε, έχουμε, το έχουμε συνδέσει με τον Απρίλιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ξέρεις, <coughs> συζητάμε σε αυτήν την εκπομπή πάρα πολλέ φορέ για το τι είναι α, οι νέε τεχνολογίε, τι είναι η ψηφιακή μετάβαση, τι είναι ο ψηφιακό μετασχηματισμό. Πάμε να τα κουμπώσουμε, να τα δέσουμε λίγο αυτά τα δύο φύση ή αλλιώ. Βιώσιμη ανάπτυξη και ψηφιακό μετασχηματισμός Μεγάλη ή αλλιώς υπάρχει νέες υπάρχει τεχνολογίες. Ανάπτυξη. Πολύ σημαντικό θέμα. Μαζί μας για να το συζητήσουμε είναι ο Δόκτωρ Νικόλαος Κακογιάννης, Γενικός Διευθύντης της ΡΕΣ ΝΟΒΕ. Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, ε τι είναι τα κριτήρια για αρχή ESG που ακούμε. Όλο και περισσότερο είναι ένας όρος από τους οποίους ε, μας τραβάει το αυτή και δεν μπορούμε να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Οπότε μάλλον μπορείτε να μας μιλήσετε εσείς γι' αυτό. Καταρχάς, πρώτη φορά κάνω, γίνεται παραλληλισμό τη άνοιξη με το ESG και είναι πετυχημένο. Θα τον κρατήσω για κάποιο συνέδριο ή κάποια ομιλία μου. Λοιπόν, στην ουσία, τι είναι το ESG, ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοπορώντα σε παγκόσμιο επίπεδο και έβαλε κάποιου κανόνε για την ροή χρήματο. Δηλαδή, οι χρηματοδοτήσει από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις τράπεζε, από δημόσια κεφάλαια, από επενδύσει, θα πρέπει να αρχίσουν να κατευθύνονται σε εταιρείε και επενδύσει που σέβονται ESG κριτήρια. Τι δηλαδή σέβονται. Environmental, περιβάλλον. Social, το κοινωνικό κεφάλαιο, του ανθρώπου. G-governance, το τρόπο διακυβέρνηση. Να υπάρχει διαφάνεια και ε, χρηστή αντιμετώπιση χρηστή ε, τη επιχειρηματική λειτουργία. Όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε, τα νομοθέτησε, τα οριοθέτησε, τα μαθηματικοποίησε και πλέον αξιολογεί θετικά και επιβραβεύει εταιρείε που είναι ESG καλά παιδιά, να το πω έτσι, mm -hmm. και τιμωρεί ή μάλλον προ το παρόν δεν επιβραβεύει εταιρείε που δεν είναι ESG καλά παιδιά. Για ποιο λόγο ε, έχουμε λοιπόν αυτή τη θεσμοθέτηση, αυτά τα κριτήρια, Ποιο ήταν ο σκοπό, Ποιο ήταν το αυτό που ήθελε να πετύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να υπηρετήσει και η ελληνική πολιτεία πλέον την αρχή ότι να μην καταναλώνουμε περισσότερου πόρου σαν κοινωνία από ό,τι μα αναλογούν, κόβοντα πόρου από τι επόμενε γενιέ. Mm -hmm. Οι πόροι, ξέρετε, να κάνετε, δεν έχουν να κάνουν μόνο με το περιβάλλον και την ενέργεια. Α, να... Αυτό που περιγράφεται είναι η βιώσιμη ανάπτυξη. Ακριβώ. Για το... Γιατί πολλοί κόσμο την ακούει, τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά δεν γνωρίζουν όλοι τι είναι. Η ακριβώς. βιώσιμη ανάπτυξη σου λέει πλέον ότι δεν μείνει μόνο τα οικονομικά μεγέθη, να πηγαίνει καλά μια εταιρεία να, να έχει θετικό κέρδη, να παράγει πλούτο. Θέλω να προστατεύει το περιβάλλον, αλλά δεν θέλω να είμαι μόνο Μονομερό προσεκτικό προ το περιβάλλον, θέλω να φροντίζει και την κοινωνία. Γιατί μια βιώσιμη κοινωνία, μια βιώσιμη οικονομία, στηρίζεται πάνω και στον άνθρωπο. Όχι μόνο στα κέρδη ή μόνο στο περιβάλλον. Και κάτι λέμε βιώσιμη ανάπτυξη. Παλαιότερα ακούγαμε όλο και περισσότερο, όλο και πιο συχνά, τον όρο ε, αηφόρο ανάπτυξη. Είναι κάτι συνώνυμο ή όχι. Γιατί σε εμένα μου δίνει να καταλάβω κάτι το οποίο θα γίνεται για πάντα, SAE. Ε, και βιώσιμη δεν ξέρω αν είναι η ανάπτυξη η βιώσιμη, αηφόρος πάντα. Κοιτάξτε, είναι, θα έλεγα, πολύ κοντινέ έννοιε, να μην πω ταυτόσιμε από συγκοινωνούντε. Δηλαδή, η αηφορία τη σου λέει ότι θέλω να χρησιμοποιεί πόρου που δεν είναι πεπερασμένοι, άρα δεν θα τελειώσουν. Καλή ώρα τα ορυκτά. Mm -hmm. Τα ορυκτά, όσο και να είναι, κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Άρα δεν είναι, είναι, είναι πεπερασμένα. Ενώ η αηφορία στηρίζεται στι άπε, στην ανακύκλωση, mm -hmm. στην κυκλική οικονομία. Εξού και ο όρο αηφορία. Άρα είναι κοντινό καλά το Πώ τα πάμε στη χώρα μας σε σχέση με αυτά τα κριτήρια. Ποια είναι η εικόνα σας. Η εικόνα μου, όντα έτσι που μια εταιρεία πολύ δραστήρια στο ζήτημα, είναι ότι πάμε πολύ καλά. Δηλαδή και ο ιδιωτικό τομέα, αλλά και ο δημόσιο τομέα. Αυτή ήταν άλλη ερώτηση. Αν και... αυτά τα κριτήρια χρησιμοποιούνται εξίσου και από τον ιδιωτικό και από τον δημόσιο τομέα, από εταιρείε δημοσίου τομέα. Έχουν εφαρμογή και στου δύο, και στους δύο Ομίλου, να το πω έτσι, σε δύο χώρου, του δημόσιο και του ιδιωτικού τομέα. Ε, βλέπουμε οι τράπεζε πλέον δίνουν δάνεια συνδεδεμένα με sustainability goals, mm -hmm. όπω λένε. Δηλαδή, τι λένε σε μια εταιρεία, Ότι διαπραγματεύονται one-to-one -one με την εταιρεία και λένε ότι αν πετύχει αυτού του στόχου, δεν θα σου δώσω επιτόκιο 3,5%, θα σου δώσω επιτόκιο 3%. Άρα, είναι real money, είναι πραγματικά λεφτά η mm -hmm. στόχη αυτό. Ε, άρα θέλω να πω ότι γενικότερα και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είμαστε πολύ καινοτόμοι, είμαστε πολύ δραστήριοι στο ζήτημα, τόσο και οι συμβουλευτικέ εταιρείε και ο ξενοδοχειακό κλάδο έχει παίρνει μια ξεκάθαρη στροφή προ αυτό τον, την κατεύθυνση, το δημόσιο. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο για τη χώρα μα στο θέμα αυτό. Θα μας πείτε ένα παράδειγμα έτσι, το, για να το κάνουμε εικόνα ε, αυτών των κριτηρίων και εφαρμογή τους. Δηλαδή ένα κριτήριο, πώς εφαρμόζεται... Ε, Ακριβώ. Ε, Καταρχά να πω ότι γι' αυτό και όντα μηχανικό, αυτό που κάναμε και εμεί είναι να μαθηματικοποιήσαμε όλου αυτού του αλγορίθμου. Άρα είναι όλα δεδομένα, όλα είναι μετρήσιμα δεδομένα. Mm -hmm. Να ξεκινήσουμε με το πιο απλό, το πιο εμφανέ. Ε, Πόσε κιλοβατόρε κατανάλωσε το 2023 για το κτίριο εδώ, το δικό σου, mm -hmm. των εγκαταστάσεων, των γραφείων, των στούντιο κτλ. Έστω ότι είναι χίλιε κιλοβατόρε για ένα έτο. Τι σου λέει ότι εγώ θέλω να βάλει ένα στόχο. Με μία σειρά παρεμβάσεων τόσο συμπεριφορική, άρα όταν φεύγετε εδώ να κλείνετε τα, τα φώτα, όσο και επένδυση να αλλάξει το LED φωτισμό σου mm -hmm. και του χρόνου να μου καταναλώσει 900 κιλοβατόρε. Mm -hmm. Άρα αυτό είναι μετρήσιμο. Παράδειγμα, σου λέει για εταιρείε αν εκπαιδεύουν, αν επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιό του. Δηλαδή, πόσε ώρε επένδυσε στο να γίνουν train ή, ή να εκπαιδευτούν οι υπάλληλοι σου, επένδυσε πάνω του. Χίλιες ώρε για το χρόνο, 500, και αυτό μετρήσουμε. Άρα μεταφράζεται και σε επένδυση και εκπαίδευση. Ακριβώ. Είναι, όρους, έτσι... είναι, είναι και εκπαίδευση. Κοντινό. Ξέρετε, απλώ τι καταλαβαίνω. Α, αυτά μπορούν <χ> <χ> να τα εφαρμόσουν, αφορούν. Τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Γιατί εντάξει, τι επιχειρήσει μεγάλε το καταλαβαίνουμε, ε, είναι το θέμα απλό. Ε, τι ε, ή τι μεσαίε, το πούμε έτσι. Να πούμε πάμε στι μικρομεσαίε, ε, που σιγά σιγά όλο και περισσότερε μικρομεσαίε μπαίνουν και αυτέ σε αυτό το... Mm -hmm. το κομμάτι. Για ποιο λόγο, γιατί βλέπουν δύο ωφέλη. Πρώτον, πρόσβαση σε καλύτερου όρου χρηματοδότηση. Και δεύτερον, branding. Δηλαδή, πλέον mm -hmm. ο ίδιο ο καταναλωτή έρχεται να επιβραβεύσει με την επιλογή του εταιρείε που είναι ESG compliant. Yeah. Άρα, όλη η τροφική αλυσίδα, να το πω έτσι, τη Ρίχνει την προσοχή του στα ESG κριτήρια. Πότε ξεκίνησε όμως όλο αυτό, γιατί νομίζω το, αυτό δεν το είπαμε. Πότε ξεκίνησε ο όρος ESG να είναι κάτι. Κοίταξε, είναι, είναι. Σαν όρο μπορούμε να πούμε ότι έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν, mm -hmm. αλλά την τελευταία, ειδικά μετά τον COVID εποχή, την τελευταία τριετία με πενταετία, έχει πάρει τη μεγάλη ανάπτυξη. Έχουν αρχίσει και έρχονται υποχρεωτικότητες, δηλαδή πλέον σταματάει να είναι. Προτροπή, αλλά είναι κανονισμό. Mm -hmm. ε, στην αρχή είναι για τι μεγάλε εταιρείε. Αλλά Άρα υπάρχουν και ποινέ. Ακριβώ ξα... ε, για, μη... για τι πολύ μεγάλε εταιρείε. Πλέον υπάρχει και ποινολόγιο, να το πω έτσι. Mm -hmm. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, μικραίνει το μέγεθο των εταιρεών που θα είναι υποχρεωμένε να παρακολουθούν τα ESG KPIs, του δείκτε απόδοση, για τη λειτουργία του. Άρα θα έλεγα τα τελευταία διετία, τριετία και τα επόμενα χρόνια είναι που γίνεται το μεγάλο ομπάμα. Τώρα εσεί. Και η εταιρεία ResNove, πώς έρχεται να βοηθήσει οι τι σχέση έχει με το ESG. Εμείς τι, τι, κάναμε, πώς καινοτομήσαμε έτσι να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, όταν είδαμε να έρχεται αυτό το κύμα, ε, Όντα οι ήδη μηχανικοί, οι άνθρωποι του περιβάλλοντο, περιβαλλοντολόγοι, μηχανικοί και οικονομολόγοι, πήγαμε και κτίσαμε το ESG News, το οποίο είναι μια πλατφόρμα η οποία έρχεται, πάει στι εταιρείε, βρίσκει αυτά τα δεδομένα ε, χρησιμοποιώντας ε, ψηφιακού ε, ψηφιακά μέσα προφανώς χρησιμοποιώντας ε, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για να mm. βρει τα δεδομένα ε, και κάθεται και αξιολογεί με έναν πολύ αυτοματοποιημένο και ψηφιακό τρόπο το performance, την απόδοση των εταιριών στο ESG. Uh -huh. Άρα στην ουσία τι κερδίζει μια εταιρεία, κερδίζει πόρους, γιατί παίρνει να το πω έτσι ανθρωπόρες που θα επένδυαν τα στελέχη να κάνουν αυτές τις δουλειές και επίσης είναι σαν ένας ψηφιακός... Προπονητή του όσο πολύ αφορά τα το ESG. Όχι, όχι, όχι. Ήταν φαντάζομαι μια πάρα είναι, πολύ Είναι εκατοντάδε. Δύσκολη... Γι' αυτό το λόγο έχουν ανάγκη πλέον ε, μια πολύ σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα. Για να ζητώσουν τον χρόνο. Χρόνο. Αυτό είναι το νόημα. Είναι ο χρόνο και το κατά πόσο ο χρόνο τον οποίο δαπανούν οι εργαζόμενοι είναι αποδοτικό προ την εταιρεία αλλά και προ τη συνολική εικόνα και για το ESG τη εταιρεία. Άρα, Συνήθεια. πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων. Και εκεί πέρα μου έρχεται μέσω η ερώτηση. Δεδομένα, ε, εφαρμογέ τεχνητέ νοημοσύνη όπω το ES Genius ε, και ο άνθρωπο. Πώ αυτά όλα έρχονται σε επαφή, δηλαδή οι εργαζόμενοι βάζουν τα δεδομένα στο ES Genius. Πού τα Υπάρχει. βρίσκουν τα δεδομένα. Σωστή, ωραία, 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 ερώτηση. Είναι, πολυεπίπεδη πολύ απάντηση. Δηλαδή, άλλα δεδομένα θα τα βάλει ο εργαζόμενο, όπω λέτε, αλλά η πλατφόρμα θα του ζητήσει να βάλει και υποστηριχτικό υλικό για να του πιστοποιήσει την ορθότητα του δεδομένου. Δεν είναι ότι δηλώσει είσαι. Ένα ξέρετε μεγάλο κατηγορό στο ESG είναι το green washing. Σου λέει ότι υπάρχουν εταιρείε που λένε ότι είναι καλά παιδιά, ESG παιδιά, να το πω έτσι, αλλά στην ουσία δεν είναι. Άρα, ο πρώτο τρόπο είναι να το βάλει μηχανικά. Ο άλλο τρόπο είναι η πλατφόρμα ξέρει πλέον να πηγαίνει να αναγνωρίζει documents, έγγραφα, να καταλαβαίνει τι έγγραφα είναι και να τραβάει δεδομένα μόνη τη από εκεί μέσα. Ενώ επίσης πλέον χρησιμοποιούμε και software robots, robotic software, mm -hmm. τα οποία πάνε και... Συλλέγουν τα δεδομένα μόνα του από τη βάση δεδομένων τη εταιρεία, από το ERP τη, από τα email τη. Άρα, με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει και αυτό που λένε είναι transparency, διαφάνεια. Mm -hmm. Γιατί ο άνθρωπο μπορεί να κάνει λάθο ένα δεδομένο, είτε κατά λάθο είτε επίτηδε. Ε, ο υπολογιστή δεν θα Α, κάνει. Καταλαβαίνω δεδομένο. ότι η τεχνητή νοημοσύνη ήταν. Ε, ε... Ήταν κάτι πολύ βασικό σε αυτή τη διαδικασία, σωστά, Πληρώς. δηλαδή. Βεβαίως. Ήταν ακρογωνίως λίθος και για την εμπορική μας επιτυχία, να το πω έτσι. Ότι εισαγάγαμε τέτοιου είδους τεχνολογίες πιο μπροστά από τον ανταγωνισμό και μας έδωσε σημαντικό προβάδισμα. Και εξού και το όνομα ES από το ιδιοφυΐα. Και δεν δραστηριοποιήσετε μόνο στο εσωτερικό της χώρας. Έχουμε τα πρώτα μας βήματα και στο εξωτερικό. έχουμε τα πρώτα έτσι, τους πρώτους πελάτες μας σε Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά βλέπουν ότι δεχόμαστε συνεχόμενες προσκλήσεις από αγορές του εξωτερικού. Αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι και για την εξαγωγή, να το πω έτσι, μιας ελληνικής πλατφόρμας, το ESG News, έχοντας βέβαια πολύ σοβαρό ανταγωνισμό, έτσι, στο διεθνές. Αυτό υπάρχει. ήθελα να σας ρωτήσω. Δεν είστε μόνοι σας. Δεν ξέρω αν είστε Όχι. μόνοι σας στην Ελλάδα. Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον στο εξωτερικό Ή δεν είστε καθόλου μόνοι σα. Στην Ελλάδα έχουμε πολύ σημαντικού πελάτε, συγμένε εταιρείε. Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Αθηνών ε, έχει επιλέξει την πλατφόρμα μα για να παρακολουθεί τα ESG των εισηγμένων, τα ESG μέτρη των εισηγμένων. Όχι, δεν έχουμε ανακαλύψει την πυρίτιδα. Έχουμε πολύ όμως, σημαντικά τεχνολογικά προτερήματα και ε, χαιρόμαστε να υπάρχει ανταγωνισμό γιατί μα κάνει και καλύτερο. Κάτι άλλο. Mm. Όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση, ε, αναφέρατε, ε, δώσατε να καταλάβουμε Πολύ στενή σχέση ε, ESG και Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Ε, αυτή τη στιγμή όμω και στι υπόλοιπε χώρε, εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένε Πολιτείε, Ασία, Κίνα. 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 Ισχύει και εκεί, είναι γνωστά ω ESG, είναι γνωστά διαφορετικά, ναι, ναι, ναι. πώ έχει εξελιχθεί, η, η, Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε την ατζέντα mm. και οι άλλοι την υιοθετήσαν και την πήγαν ένα βήμα πιο πέρα. Mm. Δηλαδή η Κίνα πολύ γρήγορα για να μπορέσει να ανταγωνιστεί τι ε, τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες αλλά να μπορεί κιόλας να πουλάει προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, 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 εναρμονίζεται με ταχύς ρυθμούς ε, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξίσου βέβαια θα δούμε τι θα γίνει μετά τις εκλογές τις επερχόμενες ε, αλλά όλ, βάλαμε την ατζέντα σε όλο τον πλανήτη και ο πλανήτης εναρμονίστηκε και... είναι τεράστια επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια τελευταία ερώτηση ποια χώρα είναι πιο, σε ποια χώρα είναι πιο ανεπτυγμένα αυτή τη στιγμή αυτά τα κριτήρια. Χρησιμοποιούνται, α το πούμε έτσι, από την συντριπτική πλειοψηφία από των επιχειρήσεων, από την εμπειρία σα. Θα έλεγα ότι. Ποια χώρα π... πρέπει να ακολουθήσουμε, με απλά λόγια. Ε, κλασικά η κεντρική Ευρώπη mm. είναι μπροστά, αλλά είναι από του τομεί που δεν χρειάζεται να ακολουθήσουμε. Σε αρκετά πράγματα πρωτοπορούμε. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι και περήφανοι γι' αυτό. Πολύ ευχαριστώ να το ακούμε αυτό. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Κύριε Κακογιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε σας καλά. Καλή καλά συνέχεια.